Έχουμε ετοιμάσει για εσάς αρκετά οπτικά θέματα και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση οι Έλληνες προπονητές των ομάδων της Α1 εθνικής κατηγορίας αλλά και οι ξένοι που τέλειωσαν βεβαίως τη σεζόν αποφασίζουν για την ιδανικότερη πεντάδα του πρωταθλήματος, αποφασίζουν για το ποιος ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος και βέβαια για τον νεότερο παίκτη στο φετινό πρωτάθλημα. Επίσης μαζί μας σήμερα στο στούντιο ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μπάσκετ, ο κύριος Γιώργος Βασιλακόπουλος, με τον οποίο θα συζητήσουμε αρκετά προβλήματα αλλά και θέματα που αφορούν τον μπάσκετ τώρα και στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν στα επόμενα 80 λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Για το τι όμως πρόκειται να παρακολουθήσετε, μια μικρή γεύση θα πάρετε στη συνέχεια. Εντυπωσιακό το βίντεο κλιπ που ετοίμασε ο Κώστας Μπατής, όμως είναι ώρα να αρχίσουμε και τη συζήτησή μας. Οπτικό υλικό υπάρχει πολύ και θα το παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλώς ορίσατε. Το πρωτάθλημα που τελείωσε ήταν εντυπωσιακό. Είδαμε ένα μέρος των εντυπωσιακών φάσεων που παρακολουθήσαμε σε όλη τη διάρκεια της περίοδου. Όμως αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι το πρωτάθλημα που τελείωσε. Θα συζητήσουμε γι' αυτό αργότερα, για τα τυχόν προβλήματα. Το ζητούμενο είναι η αποχή των μπασκετμπολιστών από τις εκδηλώσεις, κυρίως της εθνικής ομάδος, και το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις των μπασκετμπολιστών με τα σωματεία, με την πολιτεία.
Περιμένουμε από εσάς τον σχολιασμό, τη δική σας θέση στην υπόθεση όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι, σαφώς το ζητούμενο είναι το πώς και το επόμενο ποτάσμα θα είναι του αυτού επίπεδου και ίσως ακόμα καλύτερο. Και για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει ή τα οποία σωρεύονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα να βρουν την λύση τους. Μια λύση που δυστυχώς στο σημείο που βρισκόμαστε, δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος ούτε μάντης κακών, φαίνεται κάπως να απομακρύνεται από τον σωστό δρόμο και που πιθανώς να οδηγεί στο μπάσκετ, εάν δεν δοθεί σύντομα, μέσα από έναν διασυρμό, γιατί το πρώτο θα το έχουμε μεθαύριο, που πρέπει να φύγει η εθνική μας ομάδα να πάει στην Γερμανία σε ένα τουρνουά που είναι και υπάρχει και στο καλεντάρι της FIBA. Στον Ντόρμουντ, δηλαδή. Στον Ντόρμουντ, μπράβο. Θα φύγει η εθνική. Με αυτό λέω, αν δεν πάμε, αρχίζει ένας διασυρμός. Τόσο διασυρμός θα οδηγήσει σε ανυποληψία και στην διάλυση. Έχουμε κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σταθούμε κοντά του, καθένας από τη σκοπιά του και με την όποια δύναμη διαθέτει, να συμβάλλουμε έτσι ώστε η λύση να βρεθεί και να βρεθεί γρήγορα, ταχύτατα. Κύριε Βασιλακόπουλε, συγγνώμη αν επιτρέπετε. Το αδιέξοδο με τα παιδιά της εθνικής ομάδας, με τους μπασκετμπολίστες, σε ποιο σημείο ακριβώς έχει φτάσει, γιατί μάλλον έχει δημιουργηθεί αυτό το αδιέξοδο, πού οφείλεται? Ναι, νομίζω δεν είναι ώρα να υπάρχουν ευθύνες. Και υπάρχουν ευθύνες προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή να γίνει ο καταλογισμός. Απλά και μόνο θα μου επιτρέψετε να πω 2-3 πράγματα, διότι είναι ώρα που όλοι θα πρέπει να επιδείξουμε ψυχραιμία και πάνω απ' όλα ευθύνη απέναντι αυτού του χώρου, ο οποίος πράγματι τιμά την χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο πλέον. Υπάρχει μια ιστορία προς την κατεύθυνση των παιχτών, υπάρχει και μια άλλη ιστορία προς την κατεύθυνση της σωματείας της Α1 κατηγορίας. Δυστυχώς ενθαρρύνθηκαν δύο διαφορετικές μεγέθη και τα οποία έφτασαν σε κάποιο σημείο με τα νέα που ακούγονται και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη, με τις παροχή υποσχέσεων και προς τα εδώ και προς τα εκεί, κάπου όταν ήρθαν ενώπιον ενώπιον να επέρθει μια σύγκρουση. Και η σύγκρουση όλα αυτά φυσικά ήταν πάνω στον τρόπο με τον οποίο δεσμεύει το σωματείο του αθλητή και ο αθλητής του σωματείου. Και είναι ειλικρινά απορίας άξιων το ότι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστόν ότι από τον κανονισμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας, μια και μιλάμε για δέσμευση, από τον κανονισμό της Διεθνούς Πλέον Ομοσπονδίας που ψηφίστηκε πέρσι στην Αργεντινή, στον Παγκόσμιο Συνέδριο της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το μόνο μέσο που αναγνωρίζει η Διεθνής Ομοσπονδία σαν δέσμευση του παίχτη με το σωματείο είναι μόνο το συμβόλαιο. Άρα λοιπόν μας επιβάλλουν οι διεθνείς κανονισμοί να προχωρήσουμε και να εναρμονιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι κανένα εφεύρημα δικό μας, ούτε εμείς πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Επιβάλλεται. Και επιβάλλεται με την έννοια ότι σήμερα, εάν δεν υπάρξουν συμβόλαια, οποιοδήποτε παίχτης είναι ελεύθερος να μετακινηθεί σε άλλη χώρα χωρίς την άδεια κανενός. Αυτό λένε οι διεθνείς κανονισμοί. Συγγνώμη, αυτό δεν προβλέπεται και στον αθλητικό κώδικα, ο οποίος πρόκειται να κατατεθεί και προβλέπει τα συμβόλαια των παικτών? Αυτός ο κώδικας δεν έχει περιέλθει στα χέρια των παικτών, έτσι ώστε να πούνε ποια αιτήματα έχουν και πού τα έχουν? Κοιτάξτε, χθες που έγινε μια τέτοια συζήτηση και νομίζω ότι είχαμε φτάσει στο παραένα να βρεθεί η λύση, ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι οδήγησαν τους παίκτες να συνεχίσουν την αποχή, άλλο θέμα αυτό, το κριτικάρουμε στη συνέχεια αν είναι σωστή επιλογή ή όχι, ήταν και ότι δεν τους εδίδετο το κείμενο αυτό το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Διότι το θέμα δεν είναι επίσης ότι θα καταθέσω στη Βουλή εντός ταχτής προθεσμίας κάτι. Τι εννοείται, δεν θέμα... τους εδίδετο? Δεν τους εδίδετο το περιεχόμενο αυτό. Από ποιον δεν τους εδίδετο? Από τους υπεύθυνους πολιτείας. Συγγνώμη, αν δεν απατώμε, ο ΨΑΚ είναι νομίζω επίσημο όργανο. Είναι επίσημο. Δικαιούται ή όχι να έχει τον. Μα και η Ομοσπονδία δικαιούται και ούτε η Ομοσπονδία έχει δοθεί. Δεν ξέρουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για κατάθεση κάτι. Θα κατεθεί κάτι στην. Ένα κώδικα. Ναι, δεν ξέρω, κώδικας, νόμος, δεν ξέρω πώς να το πούμε, θα καταδεί κάτι στο νομοθετικό σώμα, στη Βουλή, στη διάρκεια των θερινών τμήματων και το περιεχόμενο δεν είναι γνωστό. Και δεν είναι το ζητούμενο αν θα κατατεθεί κάτι το οποιοδήποτε. Το θέμα είναι τι περιέχει αυτό. Δηλαδή, αν για να είμαστε πιο κατανοητοί, ζητήθηκε ποτέ στη διάρκεια των συσκέψεων που έκανε η αρμόδια επιτροπή από την ΕΟΚ να καταθέσει κάποιες θέσεις? Ναι ή όχι, κατατέθηκαν αυτές τις θέσεις? Βεβαίως. Και πόσο
ελήφθησαν υπόψη. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση πόσο οι θέσεις της ΕΟΚ ή του ΨΑΚ έχουν ληφθεί υπόψη. Θα με αναγκάσετε να πάω λίγο στο παρελθόν. Δεν θα το ήθελα. Θα το περάσω πάλι έτσι. Η Ομοσπονδία από το τέλος του 1989 είχε ξεκινήσει ένα διάλογο με τα σωματεία και με τους παίκτες. Είχε συσταθεί και μια επιτροπή, η οποία προεδρεύεται από μέλος του Διοικητικού Σύμβουλου της Ομοσπονδίας, τον κύριο Λαζαρίδη συγκεκριμένα, και στην οποία μετήχαν εκπρόσωποι των σωματείων της Α1 κατηγορίας, της Α2 κατηγορίας και της Β' εθνικής, διότι αφορά όλο το οικοδόμημα, δεν μπορούμε να το ξεκόψουμε. Τώρα θα πάει κυλιόμενο όποιες ρυθμίσεις γίνουν. Και μετήχαν επίσης εκπρόσωποι του ΨΑΚ. Αυτή η επιτροπή κατέληξε κάπου με διαφωνίες σε δύο μόνο σημεία. Ως προς τα αν θα είναι ένας ο ξένος ή δύο, ή αν θα ξεκινάμε στα συμβόλαια στο 21 ή στο 24. Φτάσαμε μάλιστα να στείλουμε προς τον Γενικό Γραμματέα του ΨΑΚ και υπόδειγμα σύμβασης, υπόδειγμα συμβολέου. Αυτά τέλος Απριλίου του 1990. Στη συνέχεια όλα αυτά ανετράπησαν και μπήκαμε σε έναν διάλογο, έτσι ονομάστηκε, ο οποίος όμως δεν στηρίζεται επάνω σε θέσεις, σε αρχές. Έκανε υπέρβαση θεσμών, δημιούργησε κάποια όργανα ή κάποιες φωνές παράλληλες. Πήγαμε οριζόντια, κάθετα, στο τέλος δημιούργησαμε ένα σταυρόλοξο, ένα λαβύρινθο. Ο καθένας είχε άποψη. Ενώ αντίθετα, ποιος είναι ο θεσμός? Όταν κοιτάξτε, όταν κάτι κινείται έξω από αξίες, θέσεις και υπερβαίνει θεσμούς, οδηγεί μαθηματικά σε αδιέξοδα. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ, διότι ο καθένας τελικά έμπαινε και έβαζε την άποψη τη δική του. Αυτό είναι, αυτό θα περάσει. Και δεν ξέρουμε σήμερα ακριβώς, φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να μην ξέρουμε τι ακριβώς περιέχει αυτό το οποίο θα κατατεθεί. Και είναι ένα ζητούμενο που νομίζω είναι και εύλογο. Και απορώ γιατί δεν δίδεται. Φαντάζομαι ότι επειδή δεν αφορά μόνο τον μπάσκετ, αφορά και άλλα αθλήματα αυτός ο αθλητικός κώδικας, το πιο πιθανό θα ήταν να είχαν ζητηθεί και άλλες απόψεις από άλλες αρμόδιες ομοσπονδίες ή από κάποιους άλλους συλλόγους, όπως έχουν και υποδοσφαιριστεί και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, εσείς μας λέτε ότι έχει αγνοηθεί και η Ομοσπονδία του Μπάσκετ και ο Σύνδεσμος των Αθλητών του Μπάσκετ και φτάνουμε σε ένα διέξοδο από ό,τι φαίνεται τελικά. Μάλιστα, κοιτάξτε, όταν λέμε έχει αγνοηθεί, έχει αγνοήσει αυτή εδώ τη φάση ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι πάει να κατατεθεί στη Βουλή. Και όπως σας είπα, πολύ φοβάμαι επειδή είχε αναπτυχθεί μια διαδρομική λειτουργία, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί και ορισμένες σκοπιμότητες. Δεν θα τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά. Οπωσδήποτε θα πρέπει να μαθευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η τελική διαμόρφωση αυτού του κειμένου. Τι περιέχει αυτό το κείμενο. Διότι εμείς με τους αθλητές κάτσαμε, βασανιστήκαμε και είδαμε ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις που να μην είναι ευκαιριακή αντιμετώπιση του προβλήματος. Διότι άμα ευκαιριακά αντιμετωπίσει το πρόβλημα, θα το ξαναβρει πάλι μετά από λίγο καιρό πάλι μπροστά σου. Και τι θα κάνουμε. Κάθε λίγο και λιγάκι θα έχουμε αυτές τις διενέξεις. Σε αυτό, κύριε Βασιλακόπουλε, να συμφωνήσω. Κάθε νομοθέτημα να παίρνει, συγγνώμη, και μια προοπτική. Mm-hmm. Να μην έχουμε δηλαδή μετά από 6 μήνες ή 3 και έχουν πάλι τα ίδια ζητήματα, τουλάχιστον για μια πενταετία εξαιρετία θα πρέπει να έχουν λυθεί αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία άλλωστε, όπως σας είπα, επιβάλλονται και από προσρύθμιση και από τα διεθνή ισχύοντα.